Καλησπέρα, παιδιά. Old school εδώ. Σε αυτό το βίντεο δεν θα έχει facecam. Γιατί. Λοιπόν, τώρα θα πω το γιατί. Γιατί αρχικά το game αυτό δεν το κάνω record από το PC μου. Οπότε γενικά η όλη φάση στο background το PC μου δεν είναι για βίντεο. Και δεν έχω και χρόνο για να κάτσω να στήσω σκηνικά για να κάνω το βίντεο. Αυτό το βίντεο είναι και αυτό sponsored, όπως είναι και τα προηγούμενα ζούλα, πλην του πρώτου ζούλα που είχα κάνει. Ανοίξω μερικά κουτάκια και σου μιλάω, όσοι εξηγώ κάποια πράγματα. Τώρα θα μου πεις, γιατί κάνεις κι άλλο ζούλα game, αντί να κάνεις κανένα άλλο παιχνίδι. Γιατί όπως είπα, δεν παίζω ρε PC μου, άρα δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω κανένα άλλο game. Αν σκεφτείς ότι ας πούμε το PC που είμαι τώρα δεν είναι καν ok σε specifications για οτιδήποτε άλλο. Οπότε αναγκάζομαι να κάνω ζουλά. Δεν μπορώ να κάνω το Overwatch. Μπορεί να ακούτε τη μάνα μου αυτή τη στιγμή να ουριάζει από το background. Γιατί δεν καταλαβαίνω το. Μην κάνετε φασαρέ για 10 λεπτά. Τέλος πάντων. Οπότε ναι, από τη στιγμή που δεν μπορώ να παίξω κάποιο Overwatch ή κάποιο άλλο game, αναγκάζομαι να κάνω ζουλά. Ελπίζω να μην έχετε ιδιαίτερο θέμα. Και ελπίζω να είμαι αρκετά διασκεδαστικό και να σα αρέσει το παιχνίδι αυτό που τα δείτε. Αυτό το AK-47 skin το οποίο πήρα μόλις τώρα είναι ωραίο, αλλά δεν έχω AK-47. Δεν έχω AK-47. Τέλος πάντων, προχωράμε να παίξουμε σε ένα game. Το game, το βίντεο αυτό όπως είπα είναι sponsored. Κάνε ένα like το βίντεο αν σου αρέσει το sponsored. Κάνε ένα like το βίντεο αν δεν σου αρέσει το sponsored. Κάνε ένα like το βίντεο αν σου είναι διάφορα τα sponsored. Αυτό ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτά. Ας μπούμε. Ελπίζουμε να μην χάνουμε. Πώς λέγεται. Διάλεξα πάλι να κάνω αυτό από κανένα άλλο indie game, διότι έσκασε sponsored offer για το παιχνίδι τη στιγμή που είχα θέμα με το PC. Βασικά έχω θέμα με το PC εδώ και 1,5 μήνα κοντά. Και μου σκάει μήνυμα φιλαράκι. Τι έσκασε ένα παιχνίδι. Ένα βίντεο για το παιχνίδι μας. Ξανά. Πάρει γκαφρά. Ξανά. Έχει βιβλίο φυσικά. Ξανά! Και κάπως έτσι κατέληξα να κάνω πάλι ζούλα. Ξανά! Γιατί εντάξει, καλώς ή κακώς παιδιά, όταν δεν έχεις επεξεργαστή, όταν φυσικά δεν έχεις μητρική, δεν έχεις ψύχτρα και δεν είσαι σίγουρος αν έχεις επεξεργαστή, το να πετάς ευκαιρίες για λεφτά ρε παιδιά είναι κακό ρε. Και τώρα θα μου πεις, ναι ρε φίλε, αλλά δεν του κάνεις για τα λεφτά. Ναι ρε φίλε, αλλά αφού μπορώ να πάρω κάπως έτσι πιο εύκολα μια καινούργια μητρική, ας πούμε. Εντάξει, προφανώς κέρδισα με 3 kill που πήρα σε όλο το game. Εάν μπορείς να πάρεις κάτι πιο φτηνά, να δώσεις όσο πιο λίγα λεφτά γίνεται από την τσέπη σου, και εσύ πίστεψε με θα το έκανες. Και εσύ θα έκανες 8.999 sponsor video. Εντάξει, δεν κάνω τόσα. Που λέω λόγος μου, αδερφέ. Πάμε σε άλλο δωμάτιο, αυτό μου άρεσε και κέρδισα πολύ γρήγορα. Πάμε εδώ, που περιμένουν κιόλας για να παίξουν. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είναι εδώ πέρα μαλάκα, αράζουμε, τσιλάρουμε το κρουά. Και εκείνος, ωραίες, κοιτάει, βγήκε αυτός που θα λέγω ότι κοιτάει περίεργα. Μαλακία. Λοιπόν, δεν έχω άλλο partnership στο YouTube, όπως είπα σε προηγούμενο βίντεο. Αποφάσισα να βγω από την εταιρεία η οποία με πλέρωνε στο YouTube για διάφορους λόγους. Ο βασικότερος λόγος ήταν για εσάς, μιας και από τη στιγμή που δεν έβγαζα κάποιο τεράστιο ποσό στο κανάλι, άρα δεν είναι να πεις ότι είχα και τα τεράστια έσοδα. Δεν είχα τεράστια ποσό εσόδων στο κανάλι, άρα δεν με σύμφερε και τόσο πολύ. Οπότε αποφάσισα να το βγάλω έτσι ώστε να μπορέσετε εσείς να ευχαριστιάσετε περισσότερα βιντεάκια. Γιατί θα έχει unskippable ads. Η Αστερόπη μου γράφει στο chat Κόσκερ. Ναι. Γεια σου Αστερόπη. Τι κάνεις Στυρόπ. Λοιπόν, πετύχαμε και να... Στυρόπη! Βάλε με στο βίντεο. Γεια σου Στυρόπη στο βίντεο. Γεια σου Κόσκερ της νεκρός. Και συνεχίζουμε. Ναι Αστερόπη, θα σε κάνω φέιμου. Και συνεχίζουμε. Οπότε για να μην έχετε στις ενοχλητικές διαφημίσεις όπως δηλώνετε ξανά και ξανά, αποφάσισα για λίγο καιρό μέχρι να ξαναγυρίσω actively στο YouTube. Actively εννοώ
3 βίντεο την εβδομάδα και άλλα πολλά τέτοια, που αυτό θα συμβεί ή αν φτιάξω το PC μου μέσα στις επόμενες μέρες ή εάν βγω από το στρατό μέσα στις επόμενες μέρες. Προφανώς και τα δύο γίνονται μέσα στις επόμενες μέρες. 26 και σήμερα bitches από τη στιγμή που κάνω το βίντεο. Οπότε μέχρι τότε δεν θα έχουμε διαφημίσει το βίντεο, στα βίντεο μας. Τώρα αν έχει το YouTube με έχει ρίξει copyright σε ένα βιντεάκι ή το YouTube αποφάσισε να μην μου ακούω, που όλα τα γραφικά τα βλέπουμε μέσα, και το YouTube αποφάσισε να μην μου δώσει σημασία στο τι τους λέω, στο παιδιά τι λέω διαφημίσεις. Εγώ είμαι ατόφιος. Εγώ είμαι εδώ πέρα γιατί το ζω στα στενά. Δεν το κάνει και τα λεφτά, τα κάνει σου, αλλά για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς. Αλλά ναι. Revenge. Μπορεί να υπάρχουν στις διαφημίσεις, αλλά τα λεφτά από ένα sponsored video μπορεί να είναι περισσότερο από τις διαφημίσεις 2 μηνών για μένα. Άρα δεν μπορώ να πω όχι σε αυτό. Οπότε, παιδάκια μου γλυκά, για αν θέλετε την επιστήμη του κανάλι, πρέπει να ανοιχτείτε κάποια πράγματα. Π.χ. ότι θα παίξω ζούλα. Το αυτή τη στιγμή θα μπορούσα να παίξω ένα από τα 5.999.999.9 indie games τα οποία μου έχουν στείλει developers να ανακοινούσω σε ένα στρατό, τα οποία κάποια στιγμή λέω ότι θα τα παίξω, να κοβάρει να πεθάνω συνέχεια ρε βάλακα, συνέχεια. Ξεχάσει να παίζω, έχω να παίξω games όπως είπα στον καιρό. Τέλος πάντων, μου έχουν στείλει άπειρα games όσο μου στρατό, τα οποία θέλω όλα να τα παίξω. Είτε θα κάνω μια φορά ένα live stream στο οποίο θα κάνω μαραθώνιο με indie games, το οποίο έχω κάνει στο παρελθόν, είτε θα τα κάνω βίντεο, θα δείξει. Αλλά όπως και να έχει, θέλω σίγουρα να παίξω. Και χαίρομαι που μου στέλνουν παιχνίδια, ακόμη και δεν είναι άκρη. Και τις περισσότερες φορές είναι γιατί έχω αρκετά indie games στο κανάλι μου, οπότε είναι σε φάση ξεστή. Αυτός πει indie. Χάνω κάτι να του δώσω? Όχι. Εάν το παίξει, θα μου κάνει καλό. Μέχρι και δύο games, δύο να πουλήσω, έχω δώσει κάτι τζάμπο και έχω πάρει δύο πωλήσεις. Yeah. Οπότε, ναι. Έχω πολλά games τα οποία θέλω να παίξω. Έχω κοντά στα 500 games installed. Και σκέφτομαι ότι στην περίπτωση που κάτσω να φτιάξω το PC μου, θα κάνω format. Άρα στην περίπτωση που θα κάνω format, θα πρέπει να κάνω backup όλα αυτά. Και εγώ τόσο χώρο δεν έχω για backup. Και να τα κάνω reinstall, αλλά αυτά δεν παίζει. Γιατί είναι installations calls. Εκεί, ξεκόλλησε. Είναι installations ενός χρόνου. Πώς θα κάνω installations ενός χρόνου? Double kill. Ξανά. Σε λίγο καιρό. Χωρίς το ίντερνετ. Το ίντερνετ είναι με κεφαλάτο. Έχω πει ότι σε επόμενο βιντεάκι το οποίο θα έκανα ζούλα θα έπαιζα με fans. Γενικά με κόσμο. Να σημειωθεί ότι δεν είπα ψέματα. Απλά παιδιά, με το θέμα τώρα που έχω με το PC και γενικά με την όλη φάση, με τα θέματα που έχω πολλά θέματα, δεν ξέρω πώς και πότε θα γίνει κάτι. Άρα δυσκολεύομαι να σου πω ξέρετε τι. Πάμε για βιντεάκι. Για παράδειγμα, τώρα η ώρα είναι 11 το βράδυ. Άμα κάνω ένα post για ζούλα 11 η ώρα το βράδυ, δεν θα μπει κανένας. Οπότε τι νόημα θα έχει? Τι νόημα έχει το ζούλα αν δεν μπορούν να παίξουν οι fans? Αυτό θα γίνει πετάχτη από κάτω. Εν τω μεταξύ η game είναι στα 200, άρα θα έχουμε να μιλάμε για πολλή ώρα. Χαίρομαι γι' αυτό. Θα ανεβάσω ένα. Από εκεί που δεν ανέβαζα δεκάλεπτα βίντεο που πληρώνουν περισσότερο στο YouTube, όταν είχα πάνε εσύ, θα ανεβάσω τώρα ένα 20λεπτό να στανιάρετε, να νιώσετε τι θα πει η old school να μιλάει τόση ώρα και δεν θα πάρω την παρθά τα φίλια. Έλα, τον πέτυχα 800 μαλάκια για να γίνει αυτό. Η αστερόπη μας περνάει πόσα level και είναι κατώτερο από εμάς στο σκορ. Και έχει 43 πινκ. Στον μπούτσερ αστερόπη. Στον ουτήση. Δεν τον σκότωσα λέει. Και δεν πει. Α, πήρα σε φυλάκι. Εντάξει. Κάτι και αυτό. Με τρία ζωή δεν είχα αφήσει ένα μαλάκι. Με τρία ζωή. Λοιπόν, κάποιος σίγουρα θα είναι εδώ πάνω. Κάποιος σίγουρα δεν ήταν εδώ πάνω. Κάποιος σίγουρα θα πετάξει εδώ. Πέρα πίσω μου ακριβώς. Το AUG είναι τόσο δυνατό ρε μαλάκι, παίζουν όλοι. Σε βάση φοβάται να πεθαίνω από το AUG.
Πώς και δεν πέθανε από ήλιο. Πέθανε από το ίδιο το όπλο που έχω εγώ τώρα, πάρε. Με σκότωσε με το ίδιο μου το όπλο. Παρόν 4. Μπήκε και ο Τζόρτζ Αγάμου στο παιχνίδι. Η ελληνική παρέα μεγαλών. Λοιπόν, σκοπός μας είναι να πάμε top fragger στο παιχνίδι. Ήδη είμαστε πολλά, είμαστε 9 εκεί πίσω. 5 για την ομάδα μας, 9 γενικά για το παιχνίδι. Easy peasy lemon squeezy. Easy peasy lemon squeezy λέω. Easy peasy θα είναι να έχουμε πάλι. Κάπου είναι αυτός. Κάπου είναι αυτός, κάπου είναι αυτός, κάπου είναι αυτός. Μέσω smoke. Α, ξύνομαι. Δεν με βλέπετε εσείς, αλλά ξύνομαι. Είχα triple kill μπροστά μου. Και το έχασα. Τελευταίο kill. Ναι. Χάσαμε. 31-31. Με πέρασε αστερό πυρομαδάκι. Ξέρεις τι, τουλάχιστον πήγα level 10 ρε. Αστερό, αν βλέπεις αυτό το βίντεο, κάνε ένα like. Κι εσύ, όπως κάνουν όλοι. Ελπίζω να κάνετε όλοι ένα like. Μπράβο Αστερόπι που είσαι level 19 για το 31 kill, 26 death, 4 assist. Βαδίζουμε στα ίδια Αστερόπι μου. Αυτά. Γεια. Γεια. Αστερόπι wants. Δεν έχει κενό εδώ πέρα. Μαλάκα το game. Ένα κενό. Οκ, accept. Αστερόπι, ευχαριστώ πολύ για το friend invite. Θα πούμε καμιά μοίρα. Πήξουμε κανένα game, καμιά μοίρα. Αυτά. Κάντε subscribe στο κανάλι καινούργιοι. Κάντε like το βίντεο, δεν έχετε κάνει ήδη. Αν δεν σκεφτήκατε να κάνετε like μετά από τις 5.500-9.000 φορές που σας είπα να κάνετε like και comment από κάτω. Ξέρεις τι. Γράψε μου τι έφαγες χθες το μεσημέρι ή σήμερα το μεσημέρι ή τι έφαγες ένα μεσημέρι. Θέλω απλά να δω εάν θα υπάρξει άτομο το οποίο θα ασχοληθεί με το βίντεο αυτό μέχρι το τέλος. Ήδη φλιάρω πολύ. Αυτά, μέχρι την φορά τα λέμε. Bye.